Κύριε Φίλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είστε καλά? Ναι, καλά. Θέλουμε να μιλήσουμε έτσι λίγο για το θέμα της Βαρκελόνης, ένα θέμα το οποίο εμείς το πήραμε χαμπάρι αργά. Το είδαμε από τις τηλεοράσεις μας την ημέρα ουσιαστικά και λίγες μέρες πριν από το δημοψήφισμα. Δείχνει να έχει ουρά, δείχνει να προκαλεί έτσι αρκετές αντιδράσεις. Είχαμε τη τελευταία εξέλιξη, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του αποπευθέντος Προέδρου της Καταλωνίας, του Κάρλες Πουτσδεμόν. Ποια είναι η κατάσταση εκεί, πώς τη βλέπετε εσείς? Η κατάσταση είναι ανησυχητική. Και είναι ανησυχητική ως προς το στάτους της Καταλωνίας, το οποίο είναι δεδομένο και δεν πρόκειται να αλλάξει. Το μέλλον. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, όχι τόσο ως προς το στάτους της Καταλωνίας, το οποίο είναι δεδομένο και δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί στο μέλλον. Η Καταλωνία ήταν, είναι και θα παραμείνει μέρος της Ισπανίας, αλλά είναι ανησυχητική λόγω του ότι οι κινήσεις των δύο πλευρών στη Σκακέρα είναι τέτοιες ώστε αναζωπυρώνουν και πυροδοτούν εντάσεις. Είναι δεδομένο ότι η επιλογή του δημοψηφίσματος και η εν συνεχεία ενέργειες που έγιναν από πλευράς της πρώην πλέον καταλανικής κυβέρνησης ήταν σχεδόν αυτοκτονικές, υποχρέωσαν την περιοχή αυτή να μπει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, σε δυσμένεια σε σχέση με τη Μαδρίτη. Είχαμε την αποχώρηση πάνω από 1.000 επιχειρήσεων. Έχουμε πτώση στο ΑΕΠ, η οποία από ό,τι φαίνεται, αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν, θα είναι σημαντική. Και έχουμε βέβαια και μία διαίρεση της καταλανικής κοινωνίας, που έτσι κι αλλιώς προϋπήρχε. Από την άλλη, η επιλογή της Μαδρίτης να κινηθεί με έναν τρόπο άτεγκτο και ανυποχώρητο, παρά το γεγονός ότι της δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες για να κουβεντιάσει, όχι βέβαια για την απόσχηση της Καταλωνίας, αλλά για την παραμονή της Καταλωνίας εντός της Ισπανίας με διευρυμένες αυτονομίες, νομίζω ότι οι ενέργειες που έγιναν από πλευράς Μαδρίτης σε κάποιο βαθμό είναι υπερβολικές. Δεν αναφέρομαι στην ανάγκη μη διατάραξης της τάξης και στην ανάγκη τήρησης του νόμου, αυτό είναι δεδομένο, αλλά ορισμένα πράγματα τα οποία γίνονται υπό το πρίσμα αφενός, μάλλον υπό την πίεση ακραίων δυνάμεων που υπάρχουν μέσα στο Λαϊκό Κόμμα του Ραχώη, οι οποίες κάποιες εξ αυτών μπορεί να είναι και από μηνάρια της περίοδου Φράνκο και οι οποίες πιέζουν, λόγω του ότι ο Ραχώη έχει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αυτή τη στιγμή, τον πιέζουν για την υιοθέτηση μιας σκληρής στάσης. Από την άλλη, η Μαδρίτη είναι τρόπον τεινά υποχρεωμένη να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο, διότι ό,τι κάνει με την Καταλωνία σήμερα είναι ένα μάθημα για επίδοξους μιμητές. Συνεπώς, επειδή η Ισπανία είναι μια χώρα η οποία έχει 17 αυτόνομες περιοχές, μία εκ των οποίων είναι η Καταλωνία, δεν μπορεί να κινηθεί με τρόπο που θα δείξει ότι είναι ευεπίφορη ή τέλος πάντων είναι πρόθυμη να κάνει μια συζήτηση με κάποιους οι οποίοι επιθυμούν την απόσχηση μιας περιοχής της Ισπανίας. Σωστά. Τι λάθος ήταν αυτό που πιστεύετε ότι έκανε ο Πουτσδεμόν? Δεν υπολόγισε καλά τις συνέπειες, υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του, γιατί αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δείχνει να είναι ο μεγάλος χαμένος της όλης ιστορίας. Προφανώς. Και είπα πριν από αρκετές μέρες ότι ο Πουτσδεμόν κινδυνεύει να καταλήξει σε μοιραίο ηγέτη. Μοιραίο και για τον εαυτό του, μοιραίο και για την Καταλωνία, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί αντίστοιχα θα μπορούσα να αναρωτηθώ γιατί ο Κάμερον πήγε στο δημοψήφισμα για τον Brexit. Θα μπορούσα να αναρωτηθώ για μια σειρά επιλογών που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν από ηγέτες, οι οποίες μοιάζουν ακατανόητες. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι προφανώς εκτίμησε, δεν πιστεύω ότι ήθελε την απόσχηση, για να σας είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον στην αρχή, εκτίμησε ότι μέσα από αυτό το ΔΜΕΚ δημοψήφισμα, διότι ήταν μια παροδία με τον τρόπο που διεξήχθη, μέσα λοιπόν από αυτό το δημοψήφισμα θεώρησε ότι θα έπαιρνε την πολιτική ισχύ στα χέρια του, προκειμένου να φτάσει σε μια κατάσταση πίεσης απέναντι στη Μαδρίτη. Εκτίμησε δηλαδή ότι
θα ήταν αυτός που θα είχε το πάνω χέρι, mm-hmm. διότι θα μετέφερε την πίεση προς την κεντρική κυβέρνηση, η οποία θα συζητούσε μαζί του και θα πετύχαινε, εγώ εκτιμώ στην αρχή, ξαναλέω, ότι ο Πουζεμόν ήθελε διευρυμένη αυτονομία. Αλλά προκειμένου να πετύχει τη διευρυμένη αυτονομία, επέλεξε μία οδό η οποία τον έφερε σε θέση αδυναμίας και όχι σε θέση ισχύως. Ενδεχομένως να μην περίμενε ότι η Μαδρίτη θα αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο. Πιθανόν να εκτιμούσε ότι πολιτικά θα είχε τη δυνατότητα, λόγω του δημοψηφίσματος, να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, mm-hmm. να είναι ένα συντριπτικό αποτέλεσμα το οποίο θα του έδινε τη δυνατότητα του ιδίου να κινηθεί με άλλον τρόπο, με μεγαλύτερη δυναμική. Mm-hmm. Δεν συνέβη όμως αυτό. Το δημοψήφισμα είχε μία συμμετοχή και απορώ, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι πράγματι ήταν και αυτό το ποσοστό γύρω στο 40% και λέω δεν είμαι καθόλου βέβαιος γιατί με τον τρόπο που έγινε... Δεν γνωρίζει κανείς ακριβώς. Θα μπορούσε να υπάρξει διπλοψηφία, τριπλοψηφία και ούτω καθεξής, mm-hmm. ο καθένας πήγαινε και ψήφιζε όπου ήθελε. Και νομίζω ότι το μεγάλο λάθος του Πουτσδεμόν είναι ότι παρέσυρε ένα κομμάτι των Καταλανών υψώνοντας πολύ ψηλά τον πύχη των προσδοκιών, mm-hmm. ανεξαρτησία, απόσχηση. Μα πώς θα το πετύχεις αυτό όταν έχεις απέναντί σου την κεντρική κυβέρνηση, όταν δεν υπάρχει καμία άλλη επαρχία της Ισπανίας που αυτή τη στιγμή να θέλει την απόσχηση, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας των Βάσκων ή άλλων περιοχών, οι οποίες παλαιότερα είχαν ακόμα πιο έντονη επιθυμία ανεξαρτησίας από ότι η Καταλωνία, mm-hmm. και το κυριότερο, όταν έχεις απέναντί σου το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Διότι ο Πουτσδεμόν έλεγε, θα σας θυμίσω και στους ακροατές μας, ότι η Καταλωνία θα ανεξαρτητοποιηθεί και θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα αυτό ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Διότι η Καταλωνία, προκειμένου να γινόταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον επιτύχανε την απόσχησή της, θα έπρεπε να έχει την έγκριση της Μαδρίτης, η οποία, όπως κάθε άλλη χώρα κράτος μέλος, έχει τη δυνατότητα της αρνησικυρίας, το δικαίωμα δηλαδή του βέτο, στην όποια διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφενός και αφετέρου, δεν μπορούσε να εκτιμήσει και να υπολογίσει ότι οι Ευρωπαίοι αλίμονο αν δεχόντουσαν την Καταλωνία στους κόλπους τους, διότι αυτό θα άνοιγε τον ασκό του όλου σε μια Ευρώπη που αντιμετωπίζει ήδη αρκετά προβλήματα για να προσθέσει και αυτό της αυτοδιάθεσης. Πολύ σωστά. Έχουμε, κύριε Φίλη, αυτή τη στιγμή διάφορες έτσι παράλληλες ιστορίες που τρέχουν στην Ευρώπη. Έχουμε την ιστορία με τον Brexit και τη Μεγάλη Βρετανία και το τι θα γίνει μετά εσωτερικά στην Μεγάλη Βρετανία. Είχαμε λίγο μετά τη Βαρκελόνη τα δημοψηφίσματα διαφορετικού βέβαια χαρακτήρα, αλλά πήραν έτσι κλίμα στις ιταλικές περιφέρειες του Βορρά, στο Βένετο και στη Λομβαρδία. Ακούμε και μας έρχονται διάφορες ειδήσεις από το Βέλγιο, από διάφορες χώρες για κινήματα τέτοια τα οποία δείχνουν να παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό που γίνεται. Πιστεύετε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο γεωγραφικών αλλαγών στην Ευρώπη ή απλά αυτά είναι κάποια κινήματα που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποιους ευσεβείς πόθους αλλά που θα παραμείνουν πόθοι? Το πιο ανησυχητικό για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη διακατέχεται ένα κομμάτι αυτής μάλλον από έντονα στοιχεία λαϊκισμού, mm-hmm. τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση, με τα ζητήματα της παγκοσμιοποίησης, με τις ανισότητες, με την περιθωριοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, με το προσφυγικό, mm-hmm. με τα ζητήματα ασφάλειας, με την τρομοκρατία και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι κάπου ο λαϊκισμός έχει αρχίσει να συναντά την αυτοδιάθεση, τουλάχιστον σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Για να σας είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τονίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι υπάρχει κίνδυνο στην Ευρώπη για να δούμε μια δυναμική υπέρ της αυτοδιάθεσης συγκεκριμένων επαρχιών ή συγκεκριμένων περιοχών. Mm. Θα σας πω βέβαια ότι βλέπουμε μια δυναμική ισχυρή υπέρ του εθνικισμού, δηλαδή υπέρ της περιχαράκωσης στα εθνικά σύνορα. Αρκεί κανείς να δει τι συμβαίνει στις περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, στις χώρες του Βίζεγκραντ, mm-hmm, mm-hmm. όπως τις ονομάζουμε. Δηλαδή Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία και Πολωνία. Αρκεί κανείς να δει τα κινήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί, που έχουν μια ευρωσκεπτικιστική, για να μην πω αντιευρωπαϊκή ατζέντα,
τα οποία δεν κατάφεραν μεν να επικρατήσουν στη Γερμανία, τη Γαλλία και ούτω καθεξής, αλλά ενισχύθηκαν πάρα πολύ. Αρκεί να δούμε στην Αυστρία την επόμενη κυβέρνηση, η οποία κατά τα φαινόμενα θα είναι μια κυβέρνηση μεταξύ της κεντροδεξιάς που ρέπει προς την ακροδεξιά υπό τον Κούρτς και της άκρας δεξιάς που έχει νεοναζιστικά χαρακτηριστικά. Όλα αυτά είναι φαινόμενα ενισχυτικά. Όμως δεν πιστεύω ότι σήμερα που μιλάμε το πρόβλημα της Ευρώπης είναι τόσο πολύ τα αποσχιστικά κινήματα. Άλλωστε αυτό που συμβαίνει με την Καταλωνία νομίζω, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι είναι ένα μάθημα και για τα εντός Ισπανίας κινήματα αυτοδιάθεσης, αλλά και για τα εκτός Ισπανίας. Οπότε, με εξαίρεση ίσως τη Σκωτία, που είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση από τη στιγμή που οι Σκοτσέζοι τι λένε. Λένε ότι εφόσον οι Βρετανοί αποφάσισαν ουσιαστικά την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς που θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόπιν του Brexit θα διεξάγουμε ένα δημοψήφισμα για να αποχωριστούμε το Ηνωμένο Βασίλειο, να βγούμε εκτός Ηνωμένου Βασιλείου για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό είναι μια διαφορετική περίπτωση. Αυτό που έχουμε στο Βέλγιο, στη Φλάνδρα, ειδικότερα με τους Ολλανδόφωνους του Βορρά, ή που έχουμε στην Ιταλία, όπως αναφέρατε, επίσης στο Βορρά, όπου εκεί, όπως είπατε, τα δημοψηφίσματα αυτά ήταν συμβουλευτικού χαρακτήρα και δεν είχαν στόχο την απόσχηση, αλλά μια διευρυμένη αυτονομία. Mm-hmm. Ότι υπάρχει μια τέτοια τάση προς μεγαλύτερη αυτονομία ή ακόμα και προς ομοσπονδοποίηση κάποιων κρατών που έχουν τέτοια ζητήματα στο εσωτερικό τους, υπάρχει. Από την άλλη όμως δεν πιστεύω ότι αυτή η τάση μπορεί γρήγορα, τουλάχιστον στο προβλεπτό μέλλον, να μετεξελιχθεί σε μια αμφισβήτηση έντονη, συνοριακή, η οποία θα μπορούσε πολύ περισσότερο να μας οδηγήσει και σε αλλαγή των συνόρων. Μάλιστα. Κωνσταντίνος Φίλης, διεθνολόγος, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες απόψεις που μας μεταφέρατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα.